Behind the blends, λοιπόν. Γιατί πίσω από κάθε blend και τις αναρρύθμιτες ετικέτες που μας χαρίζουν στιγμές απόλαυσης υπάρχουν οι βαθιές ποικιλίες και επεξεργασίες καπνών. Για κάποιες από αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Θα περιπλανηθούμε μαζί σας σε έναν ιδιαίτερο κόσμο. Ανάψτε λοιπόν ένα πολλάκι μαζί μας από το αγαπημένο σας blend. Και πάμε παρέα να ανακαλύψουμε τα καπνόφυτα που συνθέτουν αυτό το μοναδικό όσο και περίπλοκο ωκεανό γεύσεων. Το ταξίδι ξεκινά. Βιρτζίνια λοιπόν. Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ποικιλία καπνού. Όχι ότι δεν κάνω από τις άλλες, απλά αν ήταν να διαλέξω μία, αυτή θα ήταν. Είναι από τις πιο πολυπαραγωγικές ποικιλίες και τις δημοφιλέστερες, καθώς αποτελεί βάση για σχεδόν όλα τα blends. Για την πλειοψηφία αυτών. Μία πολύ μικρή και γρήγορη ιστορική αναδρομή. Όλα ξεκίνησαν από τις αγγλικές αποικίες της Βόρειας Αμερικής. Οι ντόπιοι κάπνιζαν καπνό σε όλη την Αμερική για χιλιετίες πριν έρθει στην Ευρώπη, είτε για αναψυχή, αλλά και για θρησκευτικές τελετές και για θεραπευτικούς σκοπούς. Το 1839, ένας αγρότης στην κομιτεία Κάσουελ της Βόρειας Καρολίνα φύτεψε μερικά φύλλα καπνού. Μετά τη συγκομιδή, ο καπνός κρεμάστηκε στον αχυρώνα ορίμανσης για να υποβληθεί στη διαδικασία σκλήρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο αγρότης ανέθεσε σε κάποιον από τους υπηρέτες του να επιβλέπει την όλη διαδικασία θεραπείας και σκλήρυνσης των φύλων. Κάποια στιγμή τη νύχτα τον πήρε ο ύπνος και χωρίς κανένας να φροντίζει τα κάρβονα που ζέστηναν τον αχυρώνα, οι φωτιές έσβησαν. Όταν ξύπνησε, τρόμαξε και διαπίστωσε ότι ο καπνός δεν είχε οριμάσει και πανικόβλητος άναψε ξανά τις φωτιές σε πλήρη ένταση αυτή τη φορά σε μια προσπάθεια να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο. Η αυξημένη θερμότητα πράγματι επιτάχυνε τη σκλήρυνση και είχε ως αποτέλεσμα να εξοικονομήσει πολύ περισσότερη ζάχαρη από ό,τι είχε εξοικονομηθεί ποτέ πριν. Όταν ήρθε το πρωί, ο αγρότης εξέτασε τη σοδειά και έμεινε έκπληκτος με αυτό που βρήκε. Ένας φωτεινός, χρυσός, γλυκός καπνός, ο καπνός της Βιρτζίνια, όπως όλοι γνωρίζουμε και τον αγαπάμε σήμερα, είχε επιτέλους φτάσει. Στις μέρες μας καλλιεργείται σε πολλά μέρη, με τις ποιοτικότερες παραγωγές να είναι αυτές της Βραζιλίας, Ζιμπάμπουε, Καρολίνα και Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καπνός Βιρτζίνια είναι γνωστός για την υψηλή περιεκτικότητά του σε δεξτρόζι, ένα είδος ζαχάρου που δίνει κατά βάση και τη γλυκιά του γεύση. Χωρίζεται στη Bright και τη Red Virginia. Τώρα για τις βασικές διαφορές των δύο. Η Bright Virginia συλλέγεται από το μέσο του φύλου, είναι πιο νέα και άγουρη, είναι λεπτότερη και έχει λιγότερη νικοτίνη και περισσότερη ζάχαρη. Αυτό ισχύει γενικά. Όσο περισσότερη ζάχαρη υπάρχει στο φύλλο ή στο τελικό προϊόν, τόσο λιγότερη νικοτίνη. Τώρα όσο αφορά τη Red Virginia, είναι πιο λεμονάτη, πιο ζεστή και γενικότερα έχει μια πιο κυτρώδες γεύση. Είναι πιο σκούρα και αφήνεται σε στόκ περισσότερο χρόνο να οριμάσει, είναι πιο χοντροκομμένη και βαριά και έχει πιο πολύ νικοτίνη. Αυτό αμέσως καταλαβαίνουμε ότι έχει και λιγότερη ζάχαρη. Αν μπορείς να αναφέρεις κάτι εντός εισαγωγικών αρνητικό σε σχέση γενικά με τη Βιρτζίνια, είναι ότι θέλει ελαφρώς πιο αργό και ήρεμο κάπνισμα σε σχέση με τα άλλα blends. Και αυτό λόγω της ζάχαρης έχουμε υπενθέρμανση του μπολ αν το πηγαίνεις τρένο. Μερικά κλασικά και αγαπημένα blends Straight Virginia είναι τα εξής.
Αυτά είναι τα βασικά σε γενικές γραμμές για τη Βιρτζίνια. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να απολαμβάνετε πάντα ευχάριστα καπνίσματα. Το 1864, οι George Webb και Joseph Orr παρατήρησαν ορισμένα φυτά καπνού στο Bracken County του Kentucky, τα οποία είχαν διαφορετικό χρώμα, πιο κυτρινοπό, και τα φύλλα τους ήταν μεγάλα και παχιά. Πήραν λοιπόν σπόρους, τους φύτεψαν κοντά στο Ohio και κάπως έτσι γεννήθηκε το Burley. Σύντομα, η παραγωγή του Burley στο Kentucky και στο Tennessee έγινε διπλάσια από την παραγωγή στην πολιτεία της Virginia. Τα είδη του Burley είναι κυρίως δύο, το λευκό και το σκούρο, και βγαίνουν από το ίδιο φυτό. Το λευκό μαζεύεται από τα φύλλα από τη μέση και κάτω και έχει απαλή γεύση και γήινες νότες από κακάο και ξηρούς καρπούς, ενώ το σκούρο μαζεύεται από το πάνω μέρος του φυτού αργότερα στην περίοδο της συγκομιδής. Τα φύλλα στο πάνω μέρος έχουν περισσότερη νικοτίνη και έλαια και πιο γεμάτη γεύση, με νότες από μαύρη σοκολάτα, μπαχάρια ή και κόκκινο κρασί. Τα φύλλα του Burley έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε η μέθοδος της ξύρανσης στον αέρα. Αφού μαζευτούν, ακολουθεί το βελόνιασμα και το αρμάθιασμα στο ξυραντήριο και ειδικά διαμορφωμένους αχυρώνες ή αποθήκες, οι οποίες μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν ώστε να κυκλοφορεί αέρας, να διατηρούνται τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας όσο γίνεται σταθερά. Η διαδικασία κρατά από 6 έως 10 εβδομάδες περίπου, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Στη διάρκεια αυτή, τα ελάχιστα σάκχαρα στο φύλλο αποσυντίθεται. Συχνά, στην περίπτωση του σκούρου Burley, ακολουθείται μια δεύτερη διαδικασία ορίμανσης, παρόμοια με αυτή των φύλλων πούρου. Τα φύλλα στηβάζονται το ένα πάνω στο άλλο σε σωρούς, ώστε να αναπτυχθεί θερμοκρασία από τη ζύμωση και ανακατεύονται συχνά, ώστε να μην αλλοιωθούν. Εξαιτίας της απουσίας σακχάρων και του ουδέτερου pH του Burley, αλλά και του πάχου των φύλων του, έχει γίνει ένα σημαντικό συστατικό της μίξης καπνών για πίπα. Τα παχιά φύλλα με την απαλή γεύση απορροφούν εύκολα το casing για να αποκτήσουν γλύκα, απορροφούν τα αρώματα του topping, αλλά και τα αρώματα των υπόλοιπων συστατικών ενός blend, με αποτέλεσμα να τα δένουν μεταξύ τους. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα κάνει τον Burley να καίγεται παράγοντας χαμηλότερη θερμοκρασία και αποτελεί το κυρίω συστατικό των παραδοσιακών αρωματικών μειγμάτων, γλιτώνοντας τον καπνιστή από το κάψιμο στη γλώσσα. Σαν βασικό συστατικό σε ένα μείγμα ή απλά σαν ένα μέρος αυτού, το Burley έχει συνεισφέρει στην απόλαυση του καπνίσματος πίπας σε μεγάλο βαθμό, τόσο στην αρχική του μορφή, όσο και τα εξαιρετικά παράγωγά του. Dark Fired Kentucky. Ένας συνοδευτικός καπνός που συχνά αναφέρεται ως Burley. Στην ουσία είναι το Burley. Στην πορεία όμως γίνεται κάτι το τελείως διαφορετικό και ξεχωριστό. Ένας καπνός με μεγάλα φύλλα. Πριν τη διαδικασία ξύρασής του με τη φωτιά, την οποία θα περιγράψουμε πιο κάτω, η περιεκτικότητά του σε νικοτίνη και σε πικάντικη γεύση είναι αρκετά υψηλή. Τα ζάκχαρά του μέτρια. Ονομάζεται συνοδευτικός διότι χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες στα μείγματα που συνήθως δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής ποσότητας του μείγματος. Ο λόγος είναι απλός.
Μετά τη διαδικασία ξύρανσής του με τη φωτιά, συγκεντρώνει ακόμη μεγαλύτερη περιεκτικότητα νικοτίνης και πλέον αποκτά μια ξύλινη, πικάντικη και έντονα καπνιστή γεύση. Ένας πολυδιάστατος καπνός που συνδυάζει τη γλυκύτητα της Βιρτζίνια, τη γήινη υπόσταση του Μπέρλεϊ και την αίσθηση του καπνιστού της Λατακίας. Μια ποικιλία ισχυρή σε νικοτίνη που προσδίδει αρκετό βάρος και γευστική πολυπλοκότητα στα μείγματα. Και ερχόμαστε στην ξύρανση των φύλων με τη φωτιά. Μια διαδικασία που αγγλικά ονομάζεται fire cured και είναι η ίδια που ακολουθείται στην ποικιλία της Λατακίας με κύρια διαφορά τον χρόνο. Το έντονα σκούρο καφέ χρώμα είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό που προσδίδεται στον καπνό αυτό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ξύρανσης. Αρχικά τα φύλλα μεταφέρονται σε μεταλλικές αποθήκες πιο αεροστεγείς από τις αποθήκες του Μπέρλεϊ για ευνόητους λόγους. Οι αποθήκες είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε τα φύλλα καπνού να περνιούνται σε βελόνες και να κρεμιούνται. Έπειτα από 5 με 8 ημέρες που τα φύλλα παίρνουν ένα ελαφρά κίτρινο χρώμα, είναι έτοιμα να δεχτούν το πρώτο άναμα φωτιάς. Κορμοί σκληρού ξύλου, συνήθως οξιάς, σχισμένοι σε μάκρος, τοποθετούνται στο πάτωμα της αποθήκης σε σειρές και καλύπτονται με χοντρό και υγρό πριονίδι. Τότε γίνεται το άναμα της φωτιάς σε κάθε κορμό ξεχωριστά. Η κάλυψη των κορμών με υγρό πριονίδι δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια αργή καύση του ξύλου. Καθώς η φωτιά σιγοκαίει τον κορμό, δημιουργεί χώρο έτσι ώστε το νοπό πριονίδι να πέσει μέσα σε αυτή και να υπάρχει έτσι μια συνεχής αναζωπήρωση. Ο καπνός που σχηματίζεται και απλώνεται κατά μήκος της αποθήκης απορροφάται ομοιόμορφα από τα φύλλα που κρέμονται σε αυτήν. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2 με 4 φορές, έως ότου τα φύλλα ξεραθούν τελείως και αποκτήσουν το έντονο σκούρο καφέ χρώμα που αναφέραμε πιο πριν. Συνήθως η όλη διαδικασία διαρκεί 3 με 10 ημέρες. Εξαρτάται από το πώς οι φωτιές ετοιμάζονται. Αλλά ας μην εμβαθύνουμε άλλο σε αυτό, έτσι κι αλλιώς το να απολαμβάνουμε αυτό που καπνίζουμε θέλουμε και όχι να το παράγουμε. Μόλις η διαδικασία ξύρανσης ολοκληρωθεί, τότε ξεκινάει η απορρόφηση υγρασίας από τα φύλλα καπνού, έτσι ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμη η απομάκρυνσή τους από την αποθήκη. Στη συνέχεια και σε περίπου 25% υγρασίας, τα φύλλα καπνού μπαίνουν σε φόρμες των 7 με 8 πόντων πλάτος και 50 πόντων μήκος για να δημιουργηθούν flakes, να τοποθετηθούν τακτοποιημένα και να αναχωρήσουν για τους αγοραστές. Έπειτα οι αγοραστές τοποθετούν τα flakes σε βαρέλια για να ζυμωθούν περίπου για 3 χρόνια. Η πικάντικη, με βαθιά γλυκύτητα και έντονη καπνιστού κρέατος γεύση του Κεντάκι, είναι ο ξεχωριστός, βαθύς και πολύπλοκος δρόμος απόλαυσης για κάθε μείγμα. Νικοτιάνα ρούστικα. Είναι θαμνώδες και σπανίως δενδρώδες φυτό τροπικού δάσους. Η νικοτιάνα ρούστικα λέγεται και καπνός των Ατζέκων ή ισχυρός καπνός. Τώρα ισχυρός καπνός γιατί? Γιατί τα φύλλα του περιέχουν 9% περισσότερη νικοτίνη από τα άλλα είδη κοινού καπνού, των νικοτιάνα ταμπάκο, που αυτά περιέχουν 1-3% νικοτίνη. Τα φυτά που καλλιεργούνται σε περιοχές τροπικών δασών μπορούν να επιτύχουν έως και 20 φορές την ποσότητα νικοτίνης. Για το λόγο τώρα αυτό θεωρήθηκε σημαντικό παρεξησιογόνο ανθεογόνο και χρησιμοποιήθηκε τελετουργικά και από σαμάνους στις περισσότερες αμερικανικές φυλές.
Θεωρείται ένα ιερό φυτό σχεδόν από όλες τις ηθαγενείς φυλές της Αμερικής που μπόρεσαν να καλλιεργήσουν την Νικοτιάνα ρούστικα από τα δάση του Αμαζονίου μέχρι τα λιβάδια. Αρχαιολογική τώρα έρευνα έχει βρει στοιχεία για τη χρήση των φυτών πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια. Οι Ινδιάνοι τα φύλλα της τα αποξήραναν δίπλα σε φωτιά και σε μορφή σκόνης τα κάπνιζαν σε διάφορες αυτοσχέδιες πίπες. Την κάπνιζαν κυρίως για σημαντικές τελειτουργίες και τελετές ειρήνης. Χρησιμοποιήθηκε για ιατρική για πολλές διαφορετικές ασθένειες μεταξύ των αμερικανικών φυλών. Θεωρείται αρκετά τοξικό φυτό λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε νικοτίνη και γι' αυτό την καθιστά χρήσιμη για παραγωγή φυτοφαρμάκων. Όταν ανακάλυψαν τον καπνό Νικοτιάνα ρούστικα οι Άγγλοι, τον βρήκαν πικρό, δυσάρεστο. Ήταν όμως για αυτούς μία πρόκληση ώστε να τον κάνουν να καπνίζεται. Στα τέλη λοιπόν του 2018 με την Νικοτιάνα ρούστικα έφτιαξαν σακουλάκια μάσησης. Όχι όμως με τη μέθοδο των Ινδιάνων, των αποξηράνουν τα καπνά στη φωτιά που αυτό βρήκαν οι Άγγλοι, αλλά με τη μέθοδο αποξήρασης στον ήλιο. Με αυτόν τον τρόπο τα καπνά έβγαζαν μία γλυκύτητα. Έπρεπε όμως να μαλακώσει τον καπνό γιατί εξακολουθούσε να ήταν πολύ δυνατός και σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο του 1617. Ήταν και η χρονιά που οι άπικοι καλλιέργησαν σε μεγάλες ποσότητες Βιρτζίνια, αλλά το σημαντικότερο, η επεξεργασία του καπνού γινόταν με στέγνωμα στον αέρα. Κρέμασαν λοιπόν τα καπνά κάτω από στέγες, χωρίς να τα βλέπει ο ήλιος, και από ένα τζάκι ερχόταν ο καπνός, δίνοντας τα φύλλα μία ελαφρώς καπνιστή νότα. Μετά από αμέτρητες δοκιμές όμως, είδαν ότι έπρεπε να προσθέσουν και λίγο μπέρλεϊ για να ισορροπήσουν τον καπνό. Πήρε καιρό έτσι ώστε να έχουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Όμως, πώς θα μπορούσαν να έχουν ένα πιο εύγευστο καπνό, μιας και ήταν ακόμα σκληρός, πικρός. Ακολούθησαν μία άλλη διαδικασία επεξεργασίας του καπνού, Νικοτιάνα ρούστικα. Το πρώτο στάδιο ήταν να αποξηράνουν τα καπνά στον ήλιο έτσι ώστε να βγάλουν τα σάχαρα και το δεύτερο στάδιο να τα τοποθετήσουν σε πρέσα. Έτσι ο καπνός έγινε μαλακός, ήπιος, γλυκός. Είχε μια γεύση τελείως νέα, ένα μοναδικό αποτέλεσμα, μοναδικός στο είδος του. Από την Νικοτιάνα ρούστικα χρησιμοποιείται παρασκεύασμα για τη μύτη, το λεγόμενο σνάφ, και καπνός μάσησης, ο οποίος παράγει περίεργα αποτελέσματα στον εγκέφαλο, όπως είναι χαλάρωση, διέγερση, ακόμα και συγκέντρωση προσοχής. Υπάρχει και μία ποικιλία, το λεγόμενο τουμπεκί, που χρησιμοποιείται για τον αργυλέ. Τώρα, η Νικοτιάνα ρούστικα αναμειγνύεται πάντα με άλλες ποικιλίες καπνού ή διαφορετικά φυτά εξ ολοκλήρου, και αυτό για τη μείωση της περιεκτικότητας σε νικοτίνη. Δεν καλλιεργείται πλέον στη μητρική Βόρεια Αμερική, εκτός από κάποιες μικρές ποσότητες από ορισμένες φυλές
Αμερικανών Ιθαγενών. Αν και δεν χρησιμοποιείται συνήθως στον καπνό για πίπες, τα τσιγάρα ή την ανάμιξη πούρων, η Νικοτιάνα Ρουστικά εξακολουθεί να είναι σημαντικός παίκτης στη βιομηχανία καπνού. Η κύρια χρήση του είναι στα σουηδικά σνους και στις σακούλες μάσησης. Έχει βραβευθεί λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε νικοτίνη. Maryland. Είναι ένας αμερικάνικος καπνός. Σαν φυτό έχει πυραμιδικό σχήμα με μεγάλα μυτερά φύλλα. Το χρώμα των φύλλων είναι φωτεινό κίτρινο, θαμπό καφέ ή βαθύ κόκκινο. Αυτό οφείλεται αναλόγως στην ωριμότητα ή στις τεχνικές καλλιέργειες και αποξήρανσης. Ο καπνός τώρα συλλέγεται με δύο μεθόδους. Με την πρώτη μέθοδο κόβουν ολόκληρο το φυτό μετά την ορίμανση και με τη δεύτερη μέθοδο αφαιρούν τα φύλλα από το φυτό καθώς αυτά οριμάζουν. Η καλλιέργεια γινόταν από σκλάβους και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην οικονομική βάση της πολιτείας Maryland, η πλουσιότερη πηγή εισόδων της κυβέρνησης. Ανήκει στους καπνούς τύπου lighter cued, δηλαδή αποξηραμένα σε θερμό αέρα. Έχουν αποξηρανθεί με ρεύμα θερμού αέρα σε φυσικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, χωρίς όμως να έχουν απορροφήσει οσμές από τις ανεθεμιάσεις από την υπερβολική θέρμανση ή ρεύμα αέρα. Είναι ελαφρύς μέτριος σε γεύση και νικοτίνη με μία πικάντικη επίγευση. Μοιάζει σε γεύση με το λευκό μπέρλι. Έχει απαλό κρεμώδες άρωμα και συνδυάζεται άψογα με Βιρτζίνια και Οριεντάλ. Σαν καπνός τώρα ανάβει εύκολα και είναι αρκετά δροσερός στο κάπνισμα. Τον χρησιμοποιούν σε αμερικάνικα blend. Η έντονη καπνική γεύση του ισορροπεί απόλυτα σε αρωματικούς καπνούς. Η αποικία της Maryland άσκησε δικαιώματα στην εξαγωγή καπνού μόνο για Ελβετία, Γαλλία, Γερμανία, κάτω χώρες. Γι' αυτό και η καπνή Cavendish που είναι βασισμένη στο φύλλο Maryland έγιναν με το να προσθέσουν γλυκαντικές ουσίες, ενώ οι Άγγλοι το έκαναν με τον εύκολο τρόπο, με την φυσική γλυκιά Virginia. Γεια σας παιδιά, από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω για την ποικιλία Cavendish. Έχει μια όμορφη ιστοριούλα. Μικρή αλλά όμορφη. Ο Άγγλος ναύαρχος Sir Thomas Cavendish, κατόπιν λοιπόν μιας βασιλικής εντολής, επισκέφθηκε τη Βιρτζίνια. Επισκέφθηκε λοιπόν την πόλη της Βιρτζίνια
Και στο τέλος της περιοδίας του δόθηκαν δώρα και μέσα σε αυτά ήταν και φύλλα καπνού. Λοιπόν, ξεκινώντας το ταξίδι και την επιστροφή, ξεκίνησε να καπνίζει. Κάτι δεν του πήγαινε καλά όμως. Ήταν βαρύς ο καπνός, τραχής στο ουρανίσκο του, δεν μπορούσε να το κατεβάσει. Με αποτέλεσμα λοιπόν και για να τον διατηρήσει παραπάνω, τον περιέλυσε με ρούμι. Εδώ βέβαια υπάρχει μια παρένθεση που λέει ότι άλλοι λένε ρούμι, άλλοι λένε μαύρη ζάχαρη. Εντάξει, δεν θα μάθουμε ποτέ. Και αφού έκανε αυτό το πράγμα, τύλιξε τα καπνά, τα έσφιξε πάρα πολύ μεταξύ τους και τα άφησε στο αμπάρι. Μετά από κάποιο διάστημα λοιπόν, επισκέφθηκε πάλι το αμπάρι, έκοψε λίγο καπνό, τον έβαλε στην πίπα του και ξεκίνησε να καπνίζει. Με μεγάλη του έκπληξη, διαπίστωσε λοιπόν ότι το αρχικό αποτέλεσμα που είχε καπνίσει δεν ήταν ίδιο με αυτό που κάπνιζε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ο καπνός ήταν γλυκός, πιο έγευστος, παχύς έβγαινε από το στόμα του. Καμία σχέση με το τι είχε καπνίσει στην αρχή. Φτάνοντας λοιπόν στο λιμάνι, μοίρασε τον καπνό. Όλοι ενθουσιάστηκαν με αυτό το είδος που κάπνιζαν και προς τιμήν του ο καπνός ονομάστηκε Cavendish. Πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται το Cavendish. Το Cavendish μπορείς να χρησιμοποιήσεις σχεδόν όλες τις ποικιλίες, και Virginia και Burley, και μάλιστα σε ορισμένα μπορείς να βάλεις και φύλλα Oriental και λατάκια και περί και φύλλα πουρου. Η γεύση που παίρνει είναι το εξής: βυθίζοντας σε βαρέλι με υγρό, είτε ψεκάζοντας τα ίδια τα φύλλα και με την θερμότητα που δέχονται μετά, πιέζοντας όλα αυτά τα φύλλα μαζί σε μια πρέσα για αρκετό διάστημα, ο καπνός αφαιρεί στην πίεση τα δικά του ζάχαρα και κρατάει μόνο την ουσία του ποτού, ας πούμε, που έχει ψεκαστεί. Το Black Cavendish είναι όλα αυτά, συν ότι όταν ρίχνουν το αλκοόλ, ρίχνουν και αλεύρι. Αλεύρι βάζουν για να πήξει σάλτσα, τέλος πάντων, ώστε να γίνει ο χρωματισμός, να γίνει αυτό το μαύρο που βλέπουμε, το λεγόμενο Black Cavendish. Βέβαια άλλοι το θεωρούν ότι είναι καλό, άλλοι λένε ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτό με το αλεύρι. Εντάξει, πάντως την γλυκάδα την έχει. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Να είστε όλοι καλά και καλή απόλαυση. Orientals, μια ποικιλία καπνού που προέρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο και διακρίνεται από το ήπιο κάπνισμα και το πλούσιο αρώμα του. Γενικά, η έννοια του ανατολίτικου καπνού ενώνει αρκετές δεκάδες ποικιλίες. Τα φυτά φτάνουν σε ύψος 1 μέτρο περίπου και τα φύλλα είναι μεσαίου μεγέθους με μια μικρή φλέβα από 5 έως 20 εκατοστά. Η παραγωγικότητά τους φτάνει έως 40 φύλλα ανά θάμνο και η περιεκτικότητα σε νικοτήνη είναι χαμηλή, περίπου 0,5 με 1,5% συγκριτικά με τον καπνό της Virginia, που είναι μέρος σχεδόν όλων των μπλεν καπνού πίπας και περιέχει 1 με 3,5% νικοτίνη. Η περιεκτικότητα σε σάχαρα είναι χαμηλότερη από εκείνη άλλων δημοφιλών ποικιλιών. Η ιδιαιτερότητα αυτού του καπνού αποτελείται από μια προστατευτική μεμβράνη στα φύλλα που περιέχει μεγάλη ποσότητα εθέρων ελαίων. Η δύναμη του καπνού είναι μικρή. Όταν καπνίζεται δεν υπάρχει αίσθηση του τσιμπήματος στη γλώσσα. Η γεύση τους είναι απαλή, γλυκιά, μα και ξινή. Το άρωμα είναι ανατολίτικο, πικάντικο, με νότες θυμιάματος και κέδρου. Τα Orientals προσαρμόζονται σε ζεστά και ξηρά κλίματα. Σαν μειονεκτήματα, θα μπορούσε κανείς να πει πως οι έντονες αρωματικές ουσίες
και η πλούσια ποσότητα σε σάχαρα θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσφορία κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Τα Oriental καλλιεργούνται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τουρκία. Κάθε περιοχή έχει μια συγκεκριμένη σύνθεση αρωματικών ουσιών. Έτσι, οι ποικιλίες καπνού ονομάζονται συχνά από την περιοχή στην οποία καλλιεργούνται. Κάποιες από τις ελληνικές ποικιλίες είναι: ο μπασμάς θεωρείται ο πιο αρωματισμένος καπνός στον κόσμο. Όταν καπνίζεται, η γεύση του είναι γλυκιά και ήπια. Η περιεκτικότητά του σε νικοτίνη είναι περίπου 1%. Το ντουμπέκ, που είναι ένα είδος μπασμά. Το γενιτσέ, που έχει κόκκινα καφέ φύλλα και η γεύση του είναι πολύ έντονη, ξεχωριστή και σχεδόν χωρίς καθόλου άρωμα. Κάποιες από τις τουρκικές ποικιλίες είναι: η Σμύρνα, που έχει πολύ γλυκιά γεύση και ελαφρύ άρωμα. Το Σαμσού, που οι Τούρκοι τον θεωρούν ως τον καλύτερο καπνό. Καλλιεργείται μόνο στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας και τα φύλλα του έχουν πολύ λεπτή δομή. Κάποιες ακόμα ποικιλίες από τα Βαλκάνια είναι το Γιάκα, το Πρίλεπ και το Τζέμπελ. Τέλος, για να αναπτυχθούν οι βέλτιστες ιδιότητες καπνίσματος των Orientals, θα πρέπει να αναφέρουμε πως μετά τη συγκομιδή τους δένονται για να κρεμαστούν και να στεγνώσουν στον ήλιο, έτσι ώστε να ακολουθήσει η ζύμωση, μια διαδικασία που βελτιώνει τη γεύση του καπνού αλλά μειώνει την αντοχή και την ποσότητα των ρητινών. Ο καπνός Λατάκια είναι ένας ειδικά παρασκευασμένος καπνός που παραγόταν αρχικά στη Συρία και πήρε το όνομά του από το λιμάνι της Λατάκια. Τώρα ο καπνός παράγεται κυρίως στην Κύπρο. Η Λατάκια ανακαλύφθηκε τυχαία όταν από μια σοδιά ενός αγρότη προέκυψε πλεώνασμα. Ο αγρότης αποφάσισε να κρεμάσει το πλεώνασμα του καπνού μέσα στα δοκάρια του σπιτιού του. Το αποτέλεσμα, μετά από ένα ολόκληρο χειμώνα όπου άναβε φωτιές για να μαγειρέψει και να ζεστάνει το σπίτι του, η μοναδική γεύση του καπνιστού καπνού ανακαλύφθηκε την επόμενη άνοιξη. Η Λατάκια είναι ένας μαύρος έντονο αρωματικός καπνός, κατασκευάζεται από ποικιλίες Oriental όπως Ισμύρ, Μπασμά, Γενιτζέ, σε περιοχές της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Τα Orientals, αφού στεγνώσουν στον ήλιο, δένονται σφιχτά σε δεμάτια και αφού κρεμαστούν σε ύψος 5-10 μέτρων, μέσα σε αποθήκες ανάβονται φωτιές στο έδαφος. Ο αρωματικός καπνός που αναδύεται από την καύση μείγματος ξύλων, όπως το πεύκο, η μυρτιά, το κυπαρίσι, η μαστίχα, η βελανιδιά, κατακάθεται στα φύλλα τους και δίνει ένα μαύρο χρώμα. Μία διαδικασία που διαρκεί έως και 2 μήνες. Η Λατάκια που παράγεται στη Συρία ονομάζεται Sekel Bing, ενώ η Κυπριακή ονομάζεται Σμύρνα. Για πάνω από μία δεκαετία δεν έχει υπάρξει παραγωγή της Συριακής Λατάκιας για διαφόρους λόγους. Έτσι, σχεδόν ό,τι απόθεμα παραγωγής υπάρχει σήμερα προέρχεται από την Κύπρο μας. Όπως είπαμε, η Λατάκια είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας καπνού. Δεν υπάρχει κάποιο φυτό που βγάζει φύλλα Λατάκιας. Για το λόγο αυτό, δεν είναι γνωστή έξω από τον κόσμο του καπνίσματος της πίπας. Ωστόσο, η γεύση και το άρωμα της Λατάκιας συναντάται και σε βέιπερ. Και για τους πιο φανατικούς, υπάρχει και άρωμα.
Room note. Πολύ έντονος καπνιστός καπνός με χαρακτηριστικά ξύλου και δέρματος. Θα σας κάνει είτε να το λατρέψετε, είτε να τρέξετε μακριά τρομαγμένοι. Η περιεκτικότητα σε νικοτίνη είναι πολύ μικρή. Θεωρώ πως αυτό είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας που δέχεται. Κατά τη διάρκεια του καπνίσματος δεν θα μας δώσει υψηλές θερμοκρασίες. Ανάβει πολύ εύκολα, επιτρέποντας μεγάλες και παχές τζούρες που προσφέρουν ένα παχύ κρεμόδες καπνό και μια πλούσια στάχτη στον μπολ της πίπας. Λόγω της έντονης καπνιστής γεύσης λέγεται πως καπνίζεται πολύ ευχάριστα έπειτα από ένα γεύμα με κρέας. Θα έλεγε κανείς πως ένα μειονέκτημα είναι ο χρόνος που παίρνει στην πίπα να ξεμυρίσει μετά το κάπνισμα. Περίπου 10% λατάκια σε ένα blend είναι αρκετό για να δώσει την έντονη γεύση και το άρωμα που την χαρακτηρίζει. Υπάρχουν και μείγματα που η περιεκτικότητά τους σε λατάκια ξεπερνάει το 50%. Περίκ, ένα ιδιαίτερο, όπως και σπάνιο καπνόφυτο, ευδοκιμεί και καλλιεργείται αποκλειστικά στο St. James της Λουιζιάννα. Έχει χαρακτηριστεί ως η τρούφα των blends, σε μια προσπάθεια να τονιστεί τόσο η πολυπλοκότητα όσο και η μοναδικότητα της γεύσης που έχει αυτή η ποικιλία. Ιστορικά, η ανακάλυψη του Περίκ για λογαριασμό της λευκής ανθρώπινης φυλής τοποθετείται αργά στον 18ο αιώνα. Ήταν το 1776 όταν η Γάλλια άπικη του Ανατολικού Καναδά της γεωγραφικής περιοχής Ακάντια άρχισαν να μεταναστεύουν προς τον Νότο. Κατηφορίζοντας νότια προς τις πολιτείες και φτάνοντας αρκετά νότια βρεθήκανε στις όχθες του Μισισιπί, στο St. James της πολιτείας της Λουιζιάννα. Εκεί παρατήρησαν δύο αυτόχθονες Ινδιάνικες φυλές, τους Τσοκτάου και τους Τσικασάου. Αυτές οι φυλές καλλιεργούσαν ένα ιδιαίτερο καπνόφυτο. Ένα καπνόφυτο με έντονη γεύση και ιδιαίτερο άρωμα. Επρόκειτο για το Περίκ. Ο Πιέρ Τσενέτ, Γαλλοκαναδός ακάδας, έμελε να μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος λευκός καλλιεργητής της ποικιλίας του Περίκ. Στα μέσα του 20ου αιώνα, η καλλιέργεια του Περίκ σχεδόν εγκαταλείφθηκε. Ήτανε ο Πέρσι Μάρτιν, μαζί με την οικογένειά του, η οικογένεια κάπνο καλλιεργητών, ο οποίος επέμεινε και τελικά διέσωσε την ποικιλία αυτού του ιδιαίτερου καπνόφυτου. Σήμερα, στο St. James, αριθμούν 25 οικογενειακές φάρμες καπνοκαλλιεργητών. Είναι φάρμες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την καλλιέργεια του Περίκ. Σαν καπνός το Περίκ είναι έντονα φρουτώδες και ξυδάτος. Πολύ δυνατός νικοτινιακά, καπνίζεται δύσκολα μόνος του. Χρησιμοποιείται όμως ευρέως σε πάρα πολλά blend, δίνοντας εξαιρετική γεύση και άρωμα. Η μοναδικότητα στη γεύση του Περίκ οφείλεται κυρίως στην επεξεργασία του. Αν το Περίκ απλά το ξεράνεις σε μια καπναποθήκη στον αέρα, αυτό γίνεται ουδέτερο και ήπιο, όπως ένα μπέρλεϊ. Η μαγεία της γεύσης οφείλεται στην ορίμανση που γίνεται μέσα σε ξύλινα βαρέλια με πίεση. Μετά από μια περίοδο 2 εβδομάδων στεγνώματος στον αέρα, τα φύλλα, ενώ είναι ακόμα μαλακά και ευλίγιστα,
βρέχονται ένα-ένα με το χέρι και τυλίγονται σε ρολά, περίπου του μισού κιλού έκαστο. Τα ρολά τοποθετούνται μέσα σε δρύινα βαρέλια που είχαν χρησιμοποιηθεί για ορίμανση μπέρμπον, και αφού τοποθετηθεί καπάκι με δυνατούς κοκλίες, ασκείται μεγάλη πίεση ώστε να μην μείνει καθόλου αέρας ανάμεσα στα καπνόφυλλα. Μετά από ένα μήνα, η πίεση θα ελευθερωθεί και τα ρολά θα δουλευτούν όσο το δυνατόν με το χέρι, ώστε τα καπνόφυλλα να έρθουν σε επαφή με τον αέρα. Και κατόπιν τοποθετούμε τα καπάκια και ασκείται η πίεση με τις κοκλίες εκ νέου. Σε ένα χρόνο η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Το ΠΕΡΙΚ είναι πλέον έτοιμο για κατανάλωση. Ωστόσο, μέσα στα βαρέλια και κάτω από πίεση, τα καπνόφυλλα μπορούν να συντηρηθούν για χρόνια. Το ΠΕΡΙΚ στην τελική του μορφή έχει έντονα σκούρο χρώμα, σχεδόν μαύρο, και η υφή του είναι υγρή. Το άρωμά του, φρουτώδες και ξυδάτο, οφείλεται στις αναερόβιες διεργασίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, οπότε δημιουργούνται πτυτικά έλαια. Η ετήσια παραγωγή του ΠΕΡΙΚ δεν ξεπερνάει τους 100 τόνους, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που είναι τόσο ακριβό. Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2006 κυκλοφορεί και ένα λικέρ με γεύση ΠΕΡΙΚ. Πρόκειται για το Jardin ΠΕΡΙΚ, το Μπάκο Λικέρ. Ένα λικέρ για τους λάτρεις των ιδιαίτερων γεύσεων. Αυτά λοιπόν για το ΠΕΡΙΚ, την τρούφα των blends. Ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο των αρωμάτων και των γεύσεων έφτασε στο τέλος του. Στόχος υπήρξε η κατανόηση των διαφόρων ποικιλιών καπνού. Το καπνιστικό ταξίδι της απόλαυσης είναι ατελείωτο, όπως και οι αναρρύθμιτες ετικέτες των διαφόρων μειγμάτων. Το κάπνισμα της πίπας περιστρέφεται γύρω από την απόλαυση. Μια απόλαυση που κορυφώνεται μέσα από την επιλογή των κατάλληλων blend, τα οποία ταιριάζουν στον καθένα ξεχωριστά. Το τι αρέσει στον καθένα από εμάς το καταλαβαίνουμε δοκιμάζοντας. Πολλές δοκιμές, μέσα από τις οποίες αποκρισταλώνουμε άποψη για το τι μας αρέσει και τι μας ταιριάζει. Γενικότερα, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι υπάρχουν οι καπνιστές πίπας οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τι καπνά τους αρέσουν και αυτοί που απλά δεν έχουν κάνει ακόμα αρκετές δοκιμές. Για να μην χαθεί κάποιος μέσα στους ωκεανούς γεύσεων και ποικιλίας καπνών, καλό είναι να ξεχωρίσει τα βασικά καπνά τι του ταιριάζει καλύτερα. Η περιπλάνηση στον κόσμο των αρωμάτων και των γεύσεων μας προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Συναισθήματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε δρόμους πραγματικής απόλαυσης. Όταν βρει λοιπόν κάποιος που τίνει ο ρανίσκος του γευστικά, παραδείγματος χάρη λατάκια, Πέρλεϊ, Βιρτζίνια ή ακόμη και σύνθετα blends, μπορεί να παίξει το παιχνίδι των δοκιμών ανάμεσα σε εταιρείες, blenders ή ακόμα και διαφορετικές εκδοχές του ίδιου του blender. Flicks, broken flicks, ribbons, curly cut, παλαιωμένα καπνά ή και φρέσκια σε σοδείας. Όλα τα καπνά έχουν κάτι να δώσουν. Ο καθένας πρέπει να βρει τι τον ικανοποιεί περισσότερο και τι του δίνει τη μέγιστη απόλαυση. Ποιος είναι ο συνδυασμός που απογειώνει τις καπνιστικές του στιγμές. Οι δοκιμές βέβαια δεν τελειώνουν ποτέ. Όσα blend και να δοκιμάσει κάποιος, θα υπάρχουν άλλα τόσα για δοκιμή. Και υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο το καλύτερο blend να είναι αυτό που δεν δοκιμάστηκε ακόμα. Είστε πανηδέν.